Vancouver 1983. Έντονη η παρουσία του παγανισμού στην έναρξη της συνελεύσεως. Βόρειοαμερικανοί Ινδιάνοι, τελετουργικό πυρ, προσευχές, χωρί. Οι Ινδιάνοι εσκάλισαν ένα τοτέμ και προσέφεραν έτσι τον προστάτη πνεύμα της φυλής τους στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών με ιδιαίτερη εορτή και λατρευτική ακολουθία. Έτσι οι Ινδιάνοι με το πνεύμα του Θεού των ήλθαν να χαιρετήσουν και συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. The issue of the gift of life is the central issue of the survival of the human family today. Jews and Christians stake their existence on the fundamental affirmation in the Torah and the Gospel. Ήδη στο Βανκούβερ το διαθρησκειακό άνοιγμα διευρύνεται με αλλόθρησκους επισκέπτες. Εβραίοι, Βουδιστές, Ινδουιστές, Μουσουλμάνοι. Στο βήμα, Ραβίνος εκφράζει συγκριτιστικές απόψεις. Από την προτεσταντική λειτουργία της Λίμα. Περιέχει λειτουργικά στοιχεία της Ορθοδοξίας. Είσοδος του Ευαγγελίου, μεταφορά δώρων. Δυστυχώς συμμετέχει και ο Ορθόδοξος Επίσκοπος Τορόντο Καναδά, κύριος Σωτήριος, φέρον το Ευαγγέλιο. Ο Πατριαρχικός Μητροπολίτης Μύρων, κύριος Χρυσόστομος, κλών του Σάρτους. Renew our commitment to the ecumenical vision. The Lord prays for the unity of his people. Ο Αντιχαλκιδόνιος, μονοφυσίτης, επίσκοπος Παύλος Μαρ Γρηγόριος από το Μαλαμπάρ των Νοτίων Ινδιών. Δραστήριος οικουμενιστής. Slow stumbling steps on the way to the visible unity of the church. Ορθόδοξοι οικουμενιστές και μονοφυσίτες έχουν μια κοινή βάση ενώσεως, έναν κοινό οίκο, το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Βανκούβερ 1983. Τριανταπέντε έτη μετά την ίδρυση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Ο δογματικός συγκριτισμός εκφράζει σταθερά πλέον την ταυτότητά του. Η φυσική πορεία του Οικουμενικού Οργανισμού της Γενέβης προς τον πανθρησκειακό συγκριτισμό υπό τους ήχους των χριστιανικών τραγουδιών του εκοσμικευμένου προτεσταντισμού.
Καμπέρα, Αυστραλίας, 5η πρωί, 7 Φεβρουαρίου 1991. Εναρκτήριος ακολουθία της συνελεύσεως στην μεγάλη ειδική σκηνή της λατρείας. Έλαβαν μέρος περίπου 4.000 άνθρωποι. Παγανισμός ακόμη πιο έντονος από το Βανκούβερ. Οι εισερχόμενοι στην σκηνή έπρεπε να περάσουν μέσω ενός καθαρτηρίου καπνού. Οι ηθαγενείς της Αυστραλίας χαιρέτησαν την συνέλευση με ειδική λατρευτική ακολουθία γεμάτη από συμβολισμούς. Ο Πατριαρχικός Μητροπολίτης Μύρων, κύριος Χρυσόστομος, και άλλοι Ορθόδοξοι, δυστυχώς, πάλι παρόντες. Στην συνέλευση αντιπροσωπεύτηκαν όλες οι τοπικές Ορθόδοξες εκκλησίες. Η 18μελής αντιπροσωπεία της Κωνσταντινουπόλεως τελούσε υπό την ηγεσία του τότε Μητροπολίτου Χαλκιδόνος και νυν Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Και η 12μελής αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την ηγεσία του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κυρίου Διονυσίου. Ελληνικής αντιπροσωπείας ήσαν ο τότε Ανδρούσης και νυν Τυράννων και Αλβανίας Αναστάσιος, ο Νικοπόλεος Μελέτιος, ο Ζακίνθου Παντελεήμων, ο Κερκύρας Τιμόθεος, ο Δημητριάδος Χριστόδουλος, ο Περιστερίου Χρυσόστομος και ο Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης. Χαρακτηρίστηκε λατρευτική συνέλευση. We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is. Ο Αυστραλίας κύριος Τηλιανός απαγγέλει μαζί με χριστιανούς όλου του φάσματος των αιρέσεων το σύμβολο της πίστεως. Συμπροσευχή, πολύ επίσημη και δημόσια. Όπισθεν του Αυστραλίας ο Μύρων Χρυσόστομος και ανάμεσά τους η Προτεστάντισσα Ιέρια Λόης Ιεροφορεμένη. Με τις τόσο επίσημες συμπροσευχές καλλιεργείται εις βάθος ο δογματικός συγκριτισμός, δηλαδή
η ένωση δεν αναζητείται, αλλά ήδη υπάρχει, υφίσταται, εκφράζεται. He has spoken through the prophets. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. And now, let us say the Lord's Prayer, each in his her own language. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήλω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Ο Μύρον Κύριος Χρυσόστομος συμπροσεύχεται με τους αιρετικούς εκφωνώντας το Πάτερ ημών. Η πατερική παράδοση όμως της Ορθοδοξίας απαγορεύει αυστηρότατα την συμπροσευχή με τους ετεροδόξους. Ότι ζούμε στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Let us share the peace of Christ one with another. Η συμπροσευχή επισφραγίζεται με τον ασπασμό της ειρήνης. Ο λατρευτικός ασπασμός εκφράζει την πλήρη ταύτιση απόψεων και την απόλυτη ομοιότητα και ενότητα πίστεως. Άραγε αποτελεί έκπληξη η συμμετοχή του Δημητριάδος Κυρίου Χριστοδούλου στον ασπασμό της ειρήνης. Τι νόημα έχουν οι ατέρμονες συζητήσεις των συνελεύσεων για ενότητα, εφόσον αυτή ήδη έχει επιτευχθεί de facto μέσω της κοινής λατρείας? Τι θα απαντούσε ο Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης κύριος Μελέτιος, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι Αντιχαλκιδόνιοι μονοφυσίτες, όπως ο επίσκοπος του Μαλαμπάρ Παύλος Μαρ Γρηγόριος, έχουν ταυτότητα χριστολογικής πίστεως με τους Ορθοδόξους? Ο Σέρβος Ορθόδοξος Ιερεύς Πατήρ Μήλος διευθύνει δυστυχώς την 80μελή διομολογιακή χοροδία στην προτεσταντική λειτουργία της Λίμα. Έντονος η παρουσία των γυναικών στις λατρευτικές συνάξεις. Προσφορά θυμιάματος και είσοδος του Ευαγγελίου από γυναίκες. We are going to read about Acts 2:1-11. Our first read. Ανάγνωση του Αποστόλου από γυναίκα. Estaban todos unánimemente juntos. When he had said this, he breathed on them and said to them, Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained. Thank you.
Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, η δυναμική φεμινίστρια και ιέρια Ζακελίν Γκραντ εκήρυξε τον λόγο. In the black religious tradition, the preaching experience is indeed an event to be experienced. Η σοβαρότης αμφισβητούμενη. To put aside the summary of the sermon which you hold in your hand. Κι όμως ο Μητροπολίτης Μύρων κύριος Χρυσόστομος χαρακτήρισε την λειτουργία της Λίμα σεμνή και ιεροπρεπή. Οι Ορθόδοξοι θεωρούν την χειροτονία των γυναικών ουσιώδη αλλίωση της αποστολικής παραδόσεως. Και όμως συμπροσεύχονται σε τέτοιες λειτουργίες όπου δεσπόζουν οι προτεστάντισες ιέριες. Καταληκτήριος τελετή της συνελεύσεως. Έντονος ο ανατολίτικος μυστικισμός. Της νέας εποχής. Σταδιακή αλληλοπεριχώρηση των χριστιανικών ομολογιών στο Οικουμενικό Χωνευτήρι του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, αλλά και ταυτόχρονο άνοιγμα προς έναν εξωχριστιανικό οικουμενισμό. Στην Καμπέρα ήσαν επίσημα παρόντες περισσότεροι από 13 αλλόθρησκοι. Ένας μουσουλμάνος, δύο Ιουδαίοι, δύο Ινδουιστές, δύο Βουδιστές, ένας Σιχ και ένας Συντοιστής. Είδος λιτανίας αρχίζει η έξοδος από την σκηνή της λατρείας με χορό και τραγούδι. Μουσική.
Ήρθε η προτεστάντισσα ιέρια Λόης με την λαμπάδα και έπονται οι Ορθόδοξοι. Δόθη άραγε μία ορθόδοξη μαρτυρία μέσα στο διαχριστιανικό αυτό χάος. Πώς ανέχθηκε την κατάπτωση αυτή των Ορθοδόξων ο Δημητριάδος κύριος Χριστόδουλος? Μέσα στην λατρευτική αυτή φιέστα των Προτεσταντών χάθηκε τελείως η Ορθόδοξη αξιοπρέπεια. Ο τίτλος της συνελεύσεως ήταν «Ελθέ Πνεύμα Άγιον, ανακαίνισον πάσαν την κτήσιν». Ποιο πνεύμα όμως ήταν παρόν στην Καμπέρα, το Άγιον Πνεύμα ή κάποιο άλλο? Λίγη υπομονή και θα μας απαντήσει η νοτιοκορεάτισσα θεολόγος κυρία Τσάντ στο δεύτερο μέρος των οπτικών ντοκουμέντων μας που θα δούμε σε λίγο. Πήραμε μια πρώτη γεύση